Καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο φιλόξενο δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Ευχαριστούμε που στο κάλεσμά μας ήρθατε για να απαντήσουμε στις δικές σας απορίες, ερωτήσεις, στις δικές σας αγωνίες που αφορούν εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα, συγγενικά, φιλικά, για διάφορα ιατρικά θέματα, όπως και σήμερα θα θίξουμε ένα τέτοιο σημαντικό θέμα που τυρανά την κοινότητά μας γενικότερα. Έχουμε τη χαρά, τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο και επιστήμονα, τον ψυχίατρο κύριο Δήμο Δημέλη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ, Παύλη. Θα μου επιτρέψεις να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα εσένα για την πρόσκληση, το κανάλι για τη φιλοξενία και την ευκαιρία να συζητήσουμε για ένα θέμα που πραγματικά απασχολεί καθημερινά και διαχρονικά την ανθρωπότητα. Το βάφτισες κατάρα. Ελπίζω, φεύγοντας από εδώ, να το κάνουμε ευλογία, έστω την απαλλαγή των ανθρώπων από αυτό εδώ, το οποίο τελικά θα διευκρινίσουμε. Είναι συνέστημα, είναι αρρώστια, είναι καρκίνος της ψυχής. Θα το δούμε αναλυτικά, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα δώσεις φώτα σε ένα θέμα το οποίο βρίσκει φιλοξενία πέρα από τηλεοπτικές εκπομπές, σε περιοδικά, εφημερίδες, ραδιοφωνικές εκπομπές και σε καθημερινές συζητήσεις των ανθρώπων. Πολύ πιασάρικο και καθημερινό, αλλά όταν γίνεται τόσο κοινό, αρχίζουν και οι μύθοι, τα ταμπού, τα, ας πούμε, κακώς κείμενα που αφορούν την αντιμετώπιση του ή την βίωση από τον καθένα, παρεξηγήσεις και φυσικά πολλές απορίες. Τι είναι η ψυχιατρική, καταρχήν? Ψυχιατρική. Η ψυχιατρική είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να πλησιάσει, μπορεί να προσπαθεί να πλησιάσει πιο πολύ τις υπόλοιπες ειδικότητες της ιατρικής. Παλιότερα, γιατί είναι σχετικά, αν το πάρουμε έτσι, δηλαδή πρόσφατης γένεσης, σαν αυτόνομη ειδικότητα στην Ελλάδα. Τώρα έχουμε καλύτερα εργαλεία να προσεγγίζουμε τον εγκέφαλο σαν όργανο, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μην ξεχάσουμε την ψυχή. Δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε τους νευρολόγους. Είμαστε πολύ συγγενείς ειδικότητες, πολύ κοντινά, αλλά εφαπτώμενες στο κατά μείζωνα λόγο, και δεν θέλουμε προς Θεού, ας πούμε, να υποκαταστήσουμε την νευρολογία σαν ειδικότητα. Αλλά νομίζω ότι ακόμα η ψυχιατρική, ακόμα και σήμερα, σε κάποιο βαθμό ψάχνει ταυτότητα μέσα στην κοινότητα. Όμως είπες κάτι πολύ ενδιαφέρον για την κατάθλιψη, ότι είναι τόσο πολύ συζητημένη. Και είναι το παράδοξο ότι παρότι είναι όντως ένα πολύ κοινό, έως και κοινότυπο θα έλεγε κανένας θέμα, και νομίζουμε ότι έχουμε με έναν ή άλλον τρόπο μια εκτεταμένη γνώση πάνω σε αυτήν, στην πραγματικότητα, όπως ακριβώς το έθεσες, δημιουργούνται και παρεξηγήσεις. Υπάρχει σαφέστατα σε ό,τι αφορά και αυτή την ψυχική διαταραχή, αλλά και γενικότερα τις ψυχικές διαταραχές, ένα πολύ ακόμα στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες, αλλά στη χώρα μας ειδικά, αυξημένο στίγμα. Παρερμηνίες, παρεξηγήσεις, κοντά σε αυτό ίσως εκμετάλλευση και μια κακή πορεία. Όμως πολύ σωστά, όπως είπες, έχουμε θέσει ένα ερωτηματικό στο τέλος, αν όντως είναι κατάρα, με την έννοια της κατάστασης εκείνης από την οποία δεν ξεφεύγεις ποτέ ή δεν έχεις ελπίδα. Και θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα δούμε ότι υπάρχουν ελπίδες, υπάρχουν και σήμερα καλές δυνατότητες, έρχονται ακόμα καλύτερες, και να δώσουμε ένα αισιόδοξο τελικό μήνυμα. Υπογράμμισες την επαφή της ψυχιατρικής με την ιατρική, χωρίς να διαιρούμε από το σώμα της την ψυχή. Και καταρχήν δεν θέλεις να επικαλύψεις την ειδικότητα της ψυχιατρικής με την νευρολογία. Τι θα έλεγες την επαφή της ψυχής της εκκλησίας μας, των πνευματικών μας, των ιερωμένων,
που έρχονται σε άμεση επαφή με την ψυχή, εκεί έχουμε κάποια επικάλυψη ή κάποια διαφοροποίηση. Μόνο σε περιπτώσεις που εσφαλμένα κάποιος, δηλαδή ο ψυχίατρος ή κάποιος, ο ιερωμένος, ξεπερνάνε τα όρια. Κανονικά δεν υπάρχει καμία άλλη επικάλυψη. Σήμερα μάλιστα συζητούσα με μια νεαρή γυναίκα θεραπευόμενη και η οποία έχει μια πνευματική ζωή, συγχρόνως πάσχει από ψύχωση και κάπως είχαν μέσα της αυτά τα πράγματα, υπήρχε μια σύγχυση και της εξηγούσα ότι η πνευματική ζωή είναι κάτι διαφορετικό, η διαταραχή είναι κάτι, μπορεί να συνυπάρχει καλή πνευματική ζωή με μια ψυχική διαταραχή. Η εμπειρία μου λέει ότι οι ιερωμένοι πνευματικοί βοηθούν, κατά κανόνα βοηθούν, πολύ σπανιότερα βλάπτουν, κατά κανόνα βοηθούν τους ανθρώπους, διαχωρίζουν καλά, καλά χαράσουν τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην ψυχική διαταραχή και σε οτιδήποτε άλλο πνευματικό. Υπάρχει μία βέβαια κατάσταση αρκετά συχνά που απαντάτε από εμάς τους ψυχιάτρους σε ασθενείς, όμως κυρίως στο ψυχωτικό φάσμα, που στις αρχές της νόσου τείνουν να καταφεύγουν σε περισσότερο φιλοσοφικά θέματα. Κάποιοι από αυτούς θα καταφύγουν στη θρησκεία, αλλά με έναν παράδοξο τρόπο, ξεκάθαρα διακριτό από τον πνευματικό τρόπο. Και γι' αυτό δεν γίνεται κατά κανόνα σύγχυση. Καλό είναι βέβαια αυτή η διαχωριστική γραμμή να τηρείται και από εμάς τους ψυχιάτρους. Δεν είμαστε εκεί για να ερμηνεύσουμε, ούτε να γίνουμε πνευματικό στη θέση του πνευματικού, ούτε για να ερμηνεύσουμε φαινόμενα, ούτε για να μιλήσουμε για πράγματα που δεν αφορούν και δεν αγγίζουν τα της ειδικότητάς μας. Όλοι να το θυμόμαστε αυτό και εμείς από την πλευρά μας. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι, δεν υπάρχει. Υπάρχει σαφέστατο όριο και καλό θα είναι κανένας να μην πατάει αυτή την γραμμή. Γιατί μπορεί να γίνει μέχρι και ενοχλητικός, προσβλητικός για το θεραπευόμενό του. Να του δημιουργήσει δηλαδή μια πολύ κακή αίσθηση, κακής κριτικής. Συν της άλλης, άνθρωποι που έχουν μια καλή σχέση με τον πνευματικό τους, έχουν κατά κανόνα από εκεί αντλούν μια... είναι ένα πεδίο ασφάλειας για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι καλό να υπάρχει μια τέτοια σχέση. Δεν είναι λοιπόν αντίπαλος, είναι συνήθως αρρωγός, συχνότατα αρρωγός. Καταλαβαίνουμε λοιπόν σήμερα με την παρουσία του καλεσμένου μας ότι θα σπάσουμε αυγά. Σήμερα θα είναι μια ανατρεπτική παρέα γιατί το θέμα ακούγεται κοινό όπως το τονίσαμε και θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά τα όρια και να μπούμε στην ουσία και στο βάθος. Ο πλέον κατάλληλος, όπως καταλάβατε ήδη, είναι ο χυμαρόδης συνομιλητής μας σήμερα. Και ανοίγοντας τον ασκό του αιώλου, αυτό θα το κάνει η μικρή μας Αθανασία, που έχει ενδιαφέρον να δούμε την προσέγγισή της με την κατάθλιψη και τον ψυχίατρο. Επιστρέφοντας από την αγρυπνία, περασμένα μεσάνυχτα χτύπησε το τηλέφωνο. Η φωνή γνωστή, γιατί πράγματι ακούστηκε μέχρι το δωμάτιό μου. Ήταν της θείας μου. Ο πατέρας μου μιλούσε ήρεμα και επαναλάβανε. Μην αγχώνεσαι και μη στεναχωριέσαι. Πάρε βαθιές ανάσες. Δεν πέρασε πολλή ώρα που τελείωσε η συνομιλία τους και ξαναχτύπησε το τηλέφωνο. Ηρέμησε, ηρέμησε, έλεγε ο πατέρας μου με ζεστή φωνή. Προφανώς η θεία ξαναπήρε, γιατί η ένταση της φωνής της διαπερνούσε την ησυχία της νύχτας. Την επόμενη μέρα ρώτησε τον μπαμπά μου. «Τι έχει, θεία, ανησυχώ!» «Δεν πρέπει, καλή μου Αθανασία. Είναι μια χαρά στη σωματική της υγεία, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που αναστατώνουν την καθημερινότητά της.» «Μπαμπά, τρομάζω. Η θεία έχει κάτι. Θα γίνει καλά!» ρώτησα με απορία. «Βεβαίως. Μετά την επίσκεψή της στον ψυχίατρο, θα γίνει μια χαρά.» «Ψυχίατρο!» φώναξα με έκπληξη. «Στον ψυχίατρο δεν πάνε τρελή. Θα την κλείσω στο ψυχιατριό.» «Όχι, κούκλα μου, δεν είναι έτσι. Ο γιατρός της ψυχής μας είναι ο καλός Θεούλης και ανάμεσα στους ανθρώπους ο πνευματικός, ο ιερέας και με κάποιο τρόπο ο ψυχίατρος.» «Α, ναι», ψέλισα. «Αθανασία, ο ψυχίατρος μας βοηθάει να ξεπεράσουμε άγχη, φοβίες, δυσάρεστες σκέψεις,
γιατί όλα αυτά επηρεάζουν τον ύπνο, τη διατροφή και το λογισμό μας. Μπαμπά, τώρα κατάλαβα γιατί αυτός ο γιατρός θα βοηθήσει πραγματικά τη θεία. Σε ευχαριστώ πολύ που το σκέφτηκες. Εκτιμώ ήδη από την αρχή και προειδιάζω τον κόσμο ότι σήμερα η εκπομπή μας είναι ακατάλληλη, όχι για ανηλίκους, αλλά για ανθρώπους που έχουν στενό ορίζοντα σκέψεις. Όπως δώσαμε τον τίτλο «Διαρκής κατάρα», δεν είναι για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, έτσι θα κυλήσει η εκπομπή μας με θέματα, πράγματα, καταστάσεις και με την δικιά σου βοήθεια που είναι αμέριστη μέσα από την εμπειρία και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας εκπαιδεύει ψυχιάτρους, συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια, είναι καλεσμένος σε τα κορυφαία συνέδρια των Ηνωμένων Πολιτειών κάθε χρόνο, επομένως η εμπειρία είναι πλούσια και πραγματικά σπάς το παλιό κατεστημένο, αντιμετωπίζοντας τη σύγχρονη ψυχιατρική σαν επιστήμονας με άλλο βλέμμα, ακουμπώντας στην επιστήμη του εγκεφάλου, δηλαδή της νευροφαρμακολογίας, καταρρύπτοντας τους μύθους για τα ψυχοφάρμακα, αλλά και την προσέγγιση της κλασικότερης ψυχιατρικής που αγγίζει και τα όρια της ψυχής, και βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ προσεκτικός σε όλα αυτά και τα συνδέεις πολύ καλά και αυτό θα βοηθήσει και τους ανθρώπους μας. Επομένως, είσαι τρολογιατρός. Μου θυμίζει τους γονείς μου. Ήταν στην ανακοίνωση ότι θα ακολουθήσω την ειδικότητα της ψυχιατρικής. Θα μου επιτρέψει την έκφραση, αλλά το είδα νομίζω να σηκώνεται η τρίχα και λένε «το παιδί μας τρελογιατρός». Τι με όθησε στην ψυχιατρική. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που σαν τεταρτοετής φοιτητής στην ιατρική πήγα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ένα μεσημέρι να παρακολουθήσω το μάθημα της ψυχιατρικής. Τότε η κλινική που το έκανε βρισκόταν, έπρεπε να διασχίσει ουσιαστικά όλο το δασάκι που έχει μέσα το δημόσιο ψυχιατρίο. Και ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με ασθενείς, τους χρόνιους σχιζοφρενικούς κυρίως ασθενείς που είχαν μεταφερθεί από τη Λέρο. Στην πορεία, και αυτού δεν είχα ξαναδεί άνθρωπο που πάσχει από σχιζοφρένεια, πολλό δε μάλλον από χρόνια, χρόνια έτσι, από χρόνια νόσηση, και ήταν άνθρωποι φοβισμένοι, πραγματικά φοβισμένοι. Δηλαδή ήταν κακοποιημένοι ίσως από την κοινωνία, που ζητούσαν μια μικρή βοήθεια, τότε είχαμε τις δραχμές, 10 δραχμές, να πάρω έναν καφέ. Αν τους αρνιώσουν, απομακρύνονταν τρομοκρατημένοι σχεδόν. Αυτό κατευθείαν μου δημιούργησε την εικόνα της τεράστιας διάστασης ανάμεσα σε αυτό που κι εγώ νόμιζα για ψυχική αρρώστια, την επικίνδυνη, ενδυνάμει, βία κατάσταση, και είδα ότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους που στην πραγματικότητα είναι, επειδή ακριβώς είναι στιγματισμένοι, έχουν φοβηθεί την επαφή με τον συνάνθρωπό τους. Και το ευτύχημα είναι ότι δεν νιώθω ότι δεν αποζημιώθηκα από αυτή την επιλογή. Νιώθω γεμάτος από την επαφή που κάνω. Έχει στεναχώριες, έχει άγχημα. Ποιος γιατρός θα έλεγα ότι είναι απαλλαγμένος από όλα αυτά. Έχει απογοητεύσεις, αλλά έχει και μεγάλες χαρές. Μεγάλες χαρές να βλέπεις ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι μέσα στα δίχτυα αυτής της ψυχικής αρρώστιας, της όποιας ψυχικής αρρώστιας, να αναδύονται, να μπορούν να σου μιλούν. Σήμερα μιλούσαμε κάποιο παλικάρι στην Τσεχία, μένει πια στην Τσεχία, έχει μεταναστεύσει και χρόνια τον γνωρίζω και ήταν μια, λέει, θα ήθελα να κάνουμε, λέει, σαν το χειμερινό σέρβις στο αυτοκίνητο, να κάνουμε μια συνάντηση, να πούμε τα πράγματα. Καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο που είχα γνωρίσει. Σου παίρνεις χαρά από όλο αυτό. Είναι βασικά ανθρώπινη επαφή. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε, γι' αυτό είπα, ότι είμαστε και εκπροσωπούμε και μια επιστήμη. Δηλαδή δεν είναι απλά μια συζήτηση. Πολλές φορές οι άνθρωποι θεωρούν, παραδείγματος χάρη, την ψυχοθεραπεία
κουβέντα με φίλο, αλλά δεν έχει καμία σχέση η κουβέντα με το φίλο. Η κουβέντα με το φίλο είναι φιλική συζήτηση, η ψυχοθεραπεία είναι μια πολύ διαφορετική δομημένη διαδικασία που από κάπου ξεκινάει και κάπου στοχεύει. Ομολογώ ότι σαν τους γονείς σου και εγώ παραξενεύτηκα πραγματικά. Μπορεί να μην μου σηκώθηκε η τρίχα έτσι, αν και τότε είχα τρίχες, αλλά πραγματικά απόρρισα πάρα πολύ πως ο άριστος φοιτητής Δημέλης Δήμος ακολούθησε την ψυχιατρική, που έχουμε την αίσθηση όλοι ότι ο φοιτητής ιατρικής που στο τέλος του πτυχίου του βγάζει την ποδιά του, όπως κάνει ο ψυχίατρος, πάβει να είναι πλέον γιατρός. Και επειδή είχες όλα τα προσόντα και τα εχέγγυα να ακολουθήσεις οποιαδήποτε ειδικότητα και να διαπρέψεις, μου έκανε εντύπωση μέχρι που είδα την πορεία σου μέσα στην ψυχιατρική, που σεμνά μας ανέφερες πριν, εγώ θα πω τα πράγματα με το όνομά τους, ασχολήθηκες με μια άλλη εικόνα που είχαμε για αυτή την ειδικότητα, ακόμα και εμείς, οι υπόλοιποι γιατροί σε άλλες ειδικότητες, να αναθεωρήσουμε αυτή την άποψη και να ξεχάσουμε τον παλιό ψυχίατρο που τόσο εύκολα και πολύ διακομωδούν και οι ελληνικές ταινίες και τα θεατρικά σκέτς με τον τρελογιατρό με το σφυράκι να κυνηγάει, να δένει τον ασθενή, όχι βλέποντάς τον σαν ασθενή, σαν τρελό δηλαδή, σαν ένα περιθωριοποιημένο άτομο που πάρα πολύ γλαφυρά μας είπε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και τελικά δεν είναι στο ψυχιατρίο που ζούμε το εκάστοτε, η καγκελόπορτα ή και η επόμενη περίφραξη δεν είναι το φράγμα δύο κόσμων, περνάω δεν περνάω, είναι πραγματικά ένας χώρος όπου θα βοηθήσουμε και τελικά θα ελεήσουμε αλλά και λυτρώσουμε αυτούς τους ανθρώπους, μια προσέγγιση που νομίζω ότι οι αγαπημένοι μας τηλεθεατές που είναι εδώ δίπλα μας και ακούν, επιτέλους θα καταλάβουν ποιος είναι ο ρόλος του ψυχιάτρου. Και για να αποδομήσουμε και όλα τα άλλα που έδωσες κάποιες πινελιές, έχουμε μπερδέψει καταρχήν τον ψυχίατρο με τον ψυχολόγο. Mm-hmm. Θα σκεφτώ πολύ, πολύ διακριτικά πώς θα απαντήσω στην ερώτηση. Ένας και ο ψυχολόγος που ξέρει τα όρια του, τα σέβεται, δεν υποκαθιστά τον ψυχίατρο και φυσικά ο ψυχίατρος που δεν έχει εκπαιδευτεί παραδείγματος χάρη στην ψυχοθεραπεία δεν πρόκειται να υποκαταστήσει κανέναν ψυχοθεραπευτή ή ίσως ψυχολόγο, γιατί δεν είναι, ο κόσμος θεωρεί σε ένα μεγάλο ποσοστό ότι ο ψυχίατρος είναι συνυφασμένος με το φάρμακο, ο δε ψυχολόγος με την ψυχοθεραπεία. Θα απογοητεύσω πολλούς και θα πω ότι ναι, το φάρμακο μπορεί να το δώσει μόνο ο ψυχίατρος, γιατί είναι μια ιατρική πράξη, αλλά ψυχοθεραπεία μπορεί να κάνει μόνο εκπαιδευμένος στην ψυχοθεραπεία, είτε είναι ψυχολόγος, είτε είναι ψυχίατρος. Αυτός λοιπόν που σέβεται τα όρια του επαγγελματίας και άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Συν της άλλης, το κομμάτι που δεν πρέπει να λησμονούμε είναι ότι η διάγνωση εξακολουθεί να είναι μια ιατρική πράξη. Τι θέλω να πω. Ότι ένας άνθρωπος που εμφανίζει, παραδείγματος χάρη, μια έξαρση άγχους ή ακόμα και μια καταθλιπτική διαταραχή, δεν πρέπει να θεωρείται εκ προημίου ότι πάσχει από ψυχική διαταραχή. Κάλλιστα, αυτό θα μπορούσε να είναι η εκδήλωση ενός ξεκάθαρα οργανικού προβλήματος. Να αναφέρουμε, για παράδειγμα, τις παθήσεις του θυρεοειδή. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Συνεπώς, απαιτείται μια ιατρική συλλογιστική πέραν της ψυχιατρικής όταν μιλούμε για διάγνωση ενός προβλήματος. Όμως, δεν θα παραβλέψουμε και το ρόλο των ψυχολόγων μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Κατ' εμέ είναι χρήσιμη. Έχω την κάνω πολύ καλών συνεργασιών με ψυχολόγους που αναλαμβάνοντας κάποιους ανθρώπους, σωστά τους παραπέμπουν όταν βλέπουν ότι όλο αυτό πιθανότατα ξεπερνάει το όριο της δικής τους παρεμβατικής δυνατότητας, που κάνουν επίσης πολύ καλή ψυχοθεραπευτική δουλειά. Και επίσης, φυσικά, δυστυχώς, έχουμε και την πλευρά ψυχιάτρων που δόλος έχουν σχέση με την ψυχοθεραπεία να ψυχαναλύουν εντός εισαγωγικών ασθενείς με δυστυχώς κακές συνέπειες, κακές, όχι τόσο πολύ επικίνδυνες όσο απώλεια πολύτιμου χρόνου μέσα σε μια διαδικασία που δεν έχει νόημα. Επομένως λοιπόν ο ψυχολόγος έχει την θέση του, αλλά καταφεύγει εκεί ο καθής και έχουμε όλη αυτή την άποψη, mm-hmm. Γιατί το θεωρεί
πιο ασφαλές μέσα από τη φοβία του, να μην στιγματιστεί, mm-hmm. να μην χαρακτηριστεί, και πάντα η γνωστή mm-hmm. φράση, αλλά εγώ είμαι τρελός για να πάω στον ψυχίατρο, ενώ εύκολα πηγαίνει στον ψυχολόγο από σίγουρα με άγνοια τι σημαίνει ψυχολόγος mm-hmm. ή τι μπορεί να του προσφέρει, ίσα ίσα να γλιτώσω από αυτή την μέγενη ή την ταμπέλα. Όπως συμβαίνει, θα το ομολογήσω και εγώ, ότι έρχονται στον νευρολόγο για τον ίδιο λόγο, ενώ ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουν κάποιο σωματικό πρόβλημα, αλλά όλα είναι συναισθηματικά, με τα άγχη, τις φοβίες, τις ιδέες. Ακόμα και οι ίδιοι, χωρίς να τους πει τι έχεις, αμέσως βάζουν την ταμπέλα, έχω κατάθλιψη, και γνωρίζοντας ότι τη σημερινή εποχή, ότι η κατάθλιψη είναι ένα αντικείμενο αποκλειστικά και μόνο του ψυχιάτρου για να αντιμετωπιστεί ο ποικιλοτρόπος και όπως πρέπει, έρχονται πάλι σαν προθάλαμο και καταφύγιο στον νευρολόγο. Φυσικά έχουν πάει και λόγω των συμπτωμάτων σε μια μεγάλη γκάμα mm-hmm. άλλων γιατρών, και κάνοντας το μεγάλο κύκλο, όπως λέω και εγώ, φτάνει στο τελικό ψι που πρέπει να πάει εκεί, το ξέρει ότι πρέπει να πάει εκεί, το διαισθάνεται. Και το περίεργο είναι ότι πρέπει να το πει ο νευρολόγος και να το αποδείξει με εξετάσεις ότι δεν έχει κάτι, για να πιστεί ίσως, γιατί πάντα το μεγάλο ερωτηματικό γιατί να πάω στον ψυχίατρο, είμαι τρελός, υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση, αλλά αποκαλύπτουμε εν τέλει ότι δεν πάει λόγω για τις φοβίες που έχει, για τις ταμπέλες και όλα αυτά, mm-hmm. ενώ ο ίδιος το ξέρει, έχει βάλει και την διάγνωση και όμως δεν πάει. Και είναι πολύ παράξενο. Γιατί γίνεται αυτό? Ο μεγαλύτερος φόβος που υποκρύπτεται από ένα διαγνωσμένο ψυχικό νόσημα, μάλλον η χορδή που περισσότερο είναι ένα διαγνωσμένο ψυχικό νόσημα και είναι μια παραδοχή ότι πάσχω από ένα ψυχικό νόσημα όταν περνάω την πόρτα του ψυχιάτρου, αυτή η χορδή λοιπόν που σκαλίζει ο άνθρωπος μέσα του είναι ίσως ένας από τους μεγαλύτερους φόβους. Τι δηλαδή? Να χάσει τον έλεγχο του μυαλού του. Παρότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν θα το χάσουν. Στην κατάθλιψη δεν θα χάσει τον έλεγχο του μυαλού σου. Στην αγχώδη διαταραχή δεν θα χάσει τον έλεγχο του μυαλού σου. Λοιπόν, αλλά και στις πιο έτσι μείζονες διαταραχές, παροδικά θα συγκρουστείς με το κομμάτι του ελέγχου. Υπάρχει μια διελκυστίνδα ανάμεσα στη λογική και στην παραβίαση της, που είναι μια χαλήνωτη φαντασία, αλλά αυτός πιστεύω ότι είναι ο μεγαλύτερος φόβος των ανθρώπων. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι που κάνουν, για παράδειγμα, κρίσεις πανικού, ένας από τους πιο κλασικούς φόβους την ώρα της κρίσης πανικού είναι ο φόβος ότι θα χάσουν το μυαλό. Συνεπώς πιστεύω ότι αυτό, σε συνδυασμό ότι μπορεί να έχει γίνει πολλή κουβέντα για την κατάθλιψη, όπως είπαμε στην αρχή, δεν υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια αποστιγματοποίησης. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολύ έτσι αδρά παραδείγματα. Πάντα λέω σαν παράδειγμα κάποια στιγμή, γιατί εμείς το πετύχαμε, Παύλο, στη γενιά μας, ίσως στη δεκαετία του 80, κυκλοφόρησε η ταινία που μεταφράστηκε στα ελληνικά ως «Σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι». Ο πραγματικός τίτλος της ταινίας, αν δεν απατώμε, είναι το «Αλυσοπρίονο του Τέξας». Καμία σχέση δηλαδή. Όμως αυτό... καμία και η επιστημονική ίδια κοινότητα δεν αντέδρασε. Είναι ένας τρόπος να περνάει στο, ας το πούμε, συλλογικό υποσυνείδητο του κόσμου ότι, για παράδειγμα, ο σχιζοφρενής είναι βίαιος, επικίνδυνος, εν δυνάμει δολοφόνος. Συντηρείται όλο αυτό όταν υπερπροβάλλονται πράξεις βίας που μπορεί να έχουν δράστη έναν άνθρωπο σε φάση μιας έξαρσης της ψυχικής του διαταραχής, μα αν αντιπαραβάλλουμε τα ποσοστά με τη βία που ασκείται από ανθρώπους που δεν είναι ψυχικά νοσούντες, στην πράξη καταλήγουμε στα ίδια ακριβώς ποσοστά. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ακόμη και που πάσχουν από μείζωνα νοσήματα, όπως π.χ. η σχιζοφρένεια ή η διπολική διαταραχή στη φάση της μανίας, είναι εξίσου βίαιοι με όλους εμάς που δεν πάσχουμε. Έχουμε τις ίδιες ακριβώς πιθανότητες. Όμως η προβολή και η εστίαση πάνω σε τέτοιες ιδεχθείς, η αλήθεια είναι, πράξεις, αλλά δεν γίνονται, όπως είπαμε, μόνο από τους ψυχικά νοσούντες, αλλά στο μυαλό του πολύ κόσμου στιγματίζει την ψυχική νόσο εν δυνάμει ως επικίνδυνη. Συνεπώς, όλο αυτό που δεν έχει γίνει τα χρόνια ετούτα, συζήτηση αρκετή μεν, αλλά δεν έχει γίνει ουσιαστική προσπάθεια αποστιγματοποίησης, δυστυχώς συντηρεί αυτή την κατάσταση, την αποφυγεί
ας το πούμε, του ψυχιάτρου. Ή την, όπως είπες πάρα πολύ όμορφα, ότι θα πάω στον ψυχίατρο, τι τρελός είμαι. Συν της άλλης βέβαια, να σου πω την αλήθεια, και ειδικά σε ό,τι αφορά την κατάθλιψη, επειδή είναι μια από τις πλέον υποθεραπευόμενες διαταραχές στην κοινότητα, αν δεν σε κουράσουμε τα στατιστικά, λένε οι στατιστικές ότι από τους καταθλιπτικούς οι μισοί θα καταφύγουν σε κάποιο τύπο ιατρική βοήθεια, γενικώς ιατρική βοήθεια, και από αυτούς μόνο ένας στους 5, δηλαδή το 20%, θα λάβει μια κάποιο τύπου ψυχιατρική, είτε φαρμακευτική, είτε ψυχοθεραπευτική, είτε συνδυαστικά βοήθεια. Δηλαδή μιλούμε ότι ουσιαστικά 2 στους 10 συνολικά καταθλιπτικούς. Θα προτιμούσα να σου πω την πάσα, δηλαδή όντας απόλυτα ειλικρινής, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, είτε αυτή εκπροσωπείται πραγματικά από τους γιατρούς στα κέντρα υγείας, είτε από τον παθολόγο, είτε από τον νευρολόγο, να αναγνωρίσει την κατάθλιψη. Και αν ο ασθενής του δεν θέλει να επισκεφτεί ψυχίατρο, πραγματικά θα προτιμούσα, αν κρίνει, να του ξεκινήσει ένα αντικαταθλιπτικό. Ο στόχος μας θα ήταν, και στην πορεία μπορεί να δουλέψει μαζί του και να τον πείσει, αν ο ίδιος θεωρεί ότι θα ωφελούνται από μια περαιτέρω βοήθεια ή αν η κατάθλιψη αποδεικνύεται δυσίατη ή ανθεκτική. Αλλά θα προτιμούσα να πιάσουμε εντός εισαγωγικών περισσότερους ασθενείς στη φάση της κατάθλιψής τους και να τους βοηθήσουμε σαν ιατρική κοινότητα, και ας μην πάνε στον ψυχίατρο στο τέλος της μέρας. Δεν θα ακουστεί ωραία για τους συναδέλφους μου ψυχιάτρους, ίσως για κάποιους από αυτούς, αλλά πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι τι θα ήταν καλύτερο για τον ασθενή, να μείνει αθεράπευτος ή να πάρει την ειδική θεραπεία. Το προτιμότερο να πάρει την ειδική θεραπεία, αλλά αν είναι να μείνει αθεράπευτος, καλύτερα να πάρει κάποια θεραπεία. Να, γιατί βρίσκεσαι εδώ σήμερα ως ψυχίατρος του 21ου αιώνα και όχι ως ψυχίατρος του μεσαίωνα με τους ρουλομανδία, του ηλεκτροσόκ και τέτοιες καταστάσεις που αδικούν τόσο πολύ την ειδικότητα της ψυχιατρικής. Πώς θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε, γιατί οι ενημερώσεις γίνονται. Οι νέοι μας πλέον έχουν πολλούς τρόπους για να μπορέσουν να μάθουν πράγματα, όπως συμβαίνει σε πολλούς τομείς γενικότερα της ζωής. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς σε αυτό το κομμάτι, είτε είναι ένας νέος άνθρωπος, είτε είναι ένα παιδί του δημοτικού, είτε είναι ένας πατέρας, ένας μεσήλικας, έχουν ακριβώς την ίδια νοοτροπία. Δηλαδή, δεν θέλω να πάω στον ψυχίατρο, να πάω στον ψυχολόγο. Είμαι τρελός, γιατί να πάω στον ψυχίατρο. Δεν θέλω ψυχοφάρμακα. Χαρακτηρίζουμε, για παράδειγμα, τα αντικαταθλιπτικά, που δεν έχουν καμιά σχέση με την έννοια που το εννοούν αυτοί, να είμαι κοιμισμένος όλη μέρα και όλα αυτά. Αυτό, τι φταίει και δεν έχει σπάσει ακόμα αυτό το πράγμα για να βοηθηθούν πραγματικά, και φτάνει σε ένα σημείο τρομακτικό, γι' αυτό είπαμε σήμερα θα σπάσουμε αυγά, να λες, έστω και ο παθολόγος και ο γενικός γιατρός, ο γιατρός του κέντρου υγείας, ακόμα και αυτός που θα κρυφτεί ο ασθενής, ο νευρολόγος, να αρχίσει θεραπεία, γιατί ο άνθρωπος μας είναι ασθενής, όπως έχει ζάχαρο, χοληστερίνη, οτιδήποτε, έχει και κατάθλιψη, το οποίο τον κατατρώγει και τον διαλύει εσωτερικά, σαν τον μποξέρ που δίνει τις μπουνές, στέκεται όρθιος και κάποια στιγμή το βλέπουμε να καταραίει και λέμε, μα πώς έγινε, γιατί όλες αυτές οι μπουνιές που γίναν μπορεί να το ρίξανε νοκάουτ από την αρχή, αλλά του διέλυαν σιγά σιγά το θώρακά του, το κορμί του, τους μύες του, το πρόσωπό του και κατέρευσε. Και πραγματικά συμβαίνει μόνο στη χώρα μας αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας. Η στατιστική που σου είπα πριν είναι από ξένα. Δηλαδή, για τη χώρα μας δυστυχώς δεν έχουμε αξιόπιστες στατιστικές, μα είναι σίγουρο ότι αν δεν είμαστε σε χειρότερα επίπεδα, καλύτερα είναι λίγο δύσκολο να το υποθέσει κάποιος. Οπότε είναι ένα διάχυτο φαινόμενο αυτό του στίγματος, να το πούμε έτσι, αλλά συνολικά επίσης είναι και μια ευθύνη της ψυχιατρικής της ίδιας, για να μην κατηγορούμε δηλαδή μόνο την κοινότητα, την πολιτεία, τους άλλους γιατρούς, την ιατρική γενικότερα, που δεν έχει κάνει, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, πολύ έτσι συντονισμένες και δυναμικές, η αλήθεια είναι, προσπάθειες να αλλάξει την εικόνα της στον κόσμο. Να εξηγήσει λοιπόν όλο αυτό, ότι ξέρεις, είπες τα αντικαταθλιπτικά, τα ψυχοφάρμακα αντικαταθλιπτικά. Όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, κάποια αντικαταθλιπτικά τα χρησιμοποιούν οι φίλοι μας, οι συνάδελφοί μας, οι γαστρεντερολόγοι για παθήσεις του εντέρου. Και λέω σε θεραπευόμενους, που είναι οι ερωτήσεις που αν του συστήσω κάποιο αντικαταθλιπτικό θα είναι, θα εθιστώ, θα κοιμάμαι όλη μέρα, θα μπορώ να πάω στη δουλειά και ούτω καθεξής. Οπότε σου λέω, το ίδιο φάρμακο, κάλιστα, αν στο έδινε ο γαστρεντερολόγος σου, δεν θα ρωτούσες τίποτα.
Αλλά τώρα όταν το δίνει ο ψυχίατρος, γίνεται ψυχοφάρμακο με όλους τους εντός εισαγωγικών κινδύνους που ενδεχομένως κατά την άποψη των πολλών περιέχει. Τώρα, επίσης ένα λάθος που έχει κάνει η ψυχιατρική, ίσως όχι συνολικά, αλλά πάντως όχι σε μικρό βαθμό, ότι έχει κακοποιήσει κόσμο. Με ποια έννοια? Μία κουλπίνα ακολουθώντας τα ίδια τα πρωτόκολλα που εκδίδει. Παραδείγματος χάρη, όχι καλές αλλαγές φαρμάκων, όχι που να μην πρεσβεύουν κάποια συλλογιστική από πίσω, επιστημονική συλλογιστική, όχι καλές ερμηνείες τους ασθενείς για το τι να περιμένουν, τι προβλέψεις, τι να έχουν, τι να προσδοκούν. Οπότε κάπου υπάρχει ευθύνη της ίδιας της ψυχιατρικής, από εκεί και έπειτα η αλήθεια είναι ότι παραμένει αυτός ο ενδόμηχος φόβος αυτό. Μην χάσω το μυαλό μου, μην διαλυθώ από τα φάρμακα. Εικόνες, υπάρχει το εξής. Πολύ συχνά θα ακούσω να μου λένε, δεν θέλω να γίνω σαν και αυτόν που έχουμε στο χωριό που σέρνεται όλη μέρα και τους εξηγώ ότι δεν ξέρω τι έχει ο άνθρωπος στο χωριό, δεν ξέρω τι φάρμακα παίρνει ο άνθρωπος στο χωριό, αλλά δεν είναι σε ένα τσουβάλι όλοι οι ψυχικά ασθενείς και δεν είναι σε ένα τσουβάλι όλα τα φάρμακα. Τα σημερινά φάρμακα, αυτά που διαθέτουμε σήμερα, είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία καλά ανεκτά και είναι καλά ανεκτά γιατί είναι κατασκευασμένα να είναι φιλικά προς το χρήστη, να το πούμε έτσι. Υπό ποια έννοια, αν σκεφτούμε το ότι από το συνολικό κόστος, παραδείγματος χάρη της κατάθλιψης στην κοινότητα, και ας το πούμε οικονομικό κόστος, πάνω από το 50% δεν οφείλεται στα ιατρικά έξοδα, στις νοσηλίες, στα φάρμακα, στις θεραπείες. Οφείλεται στο γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι χάνουν μέρες δουλειάς ή ακόμα πηγαίνουν στη δουλειά αλλά δεν παράγουν έργο, ότι χάνουν οι δικοί τους, οι συγγενείς τους μέρες δουλειάς για να τους συμπαρασταθούν. Οπότε η στόχευση της φαρμακοβιομηχανίας στις τελευταίες δεκαετίες ήταν να παράξει ναι μεν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά φάρμακα, αλλά και καλύτερα ανεκτά. Συχνά δηλαδή τα σημερινά αντικαταθλιπτικά στη λήψη τους δεν γίνονται αντιληπτά. Δηλαδή αντιληπτά δεν θα του δημιουργήσουν ανεπιθύμητες ενέργειες που θα τον προβληματίσουν και θα του δυσκολέψουν την καθημερινότητα. Εν πάση περιπτώσει, πείθεται με τον α, β, γ τρόπο αυτός που έχει κατάθλιψη να σε επισκεφθεί. Έρχεται λοιπόν στο ιατρείο σου, που εδώ θα θέλω να του υπογραμμίσω και να του τονίσω, το ιατρείο σου και όχι το γραφείο του ψυχολόγου, το ιατρείο, για να θέσει το πρόβλημά του με τις φοβίες που έχει, με την προκατάληψη που του προκαλεί πολλά ερωτηματικά, θαυμαστικά και αφισβήτηση. Ανοίγοντας την πόρτα ένας τέτοιος ασθενής, καταρχήν τι βλέπεις και αν τον δεις χωρίς να πείτε κάποια κουβέντα, καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κατάθλιψη. Αυτό που και μάλιστα, ας πούμε, επειδή η ψυχιατρική εξέταση διαφέρει από την υπόλοιπη ιατρική εξέταση, εκτιμά, είπαν, προσπαθεί να ανιχνεύσει τις διαταραχές των ψυχικών λειτουργιών, η πρώτη, λέει, είναι η στάση κατά την εξέταση και η εμφάνιση. Είναι δηλαδή η εικόνα που σου δημιουργεί ο άνθρωπος στην πρώτη ματιά. Περιμένεις λοιπόν από έναν καταθλιπτικό άνθρωπο, χωρίς απαραίτητα αυτό να είναι, να αφορά όλους τους ανθρώπους που πάσχουν από κατάθλιψη, αλλά αυτό που περιμένεις είναι να είναι προφανώς κατηφής, ευγενικός μεν, αλλά χωρίς την κοινωνικά συνηθισμένη, να το πούμε έτσι, αυρότητα, ίσως με ένα ντύσιμο, όχι απαραίτητα παραμελημένο, αλλά αρκετά σοβαρό, περισσότερο ακόμα και από την περίσταση της επίσκεψης σε ένα ιατρείο. Περιμένεις αυξημένη ψυχοκινητικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Αυξημένη νευρικότητα. Στην πορεία της συνέντευξης θα παίζει με τα χέρια, με τη γυναίκα, με τα δαχτυλίδια της, με τα μαλλιά της. Που αυτό δηλώνει βέβαια ένα συνυπάρχον άγχος. Πολύ συχνά, στο 80% των περιπτώσεων, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κλινικά σημαντικό άγχος. Χαμηλό τόνο φωνής, περιορισμένο όγκο φωνής, λίγα πράγματα, πιθανώς μονολεκτικές απαντήσεις, όχι γιατί δεν έχει τη διάθεση της συνεργασίας, αλλά γιατί δεν παράγεται, η φωνή σχεδόν δεν θα βγαίνει και δεν βγαίνει με το ίδιο ηχόχρωμα όπως σε έναν μη καταθλιπτικό άνθρωπο.
περισσότερο αυτή την εικόνα θα έβλεπα και θα δούμε, βέβαια η πρώτη εικόνα δεν είναι απαραίτητα διαγνωστική εικόνα. Και κάθεται λοιπόν στο γραφείο, ποια είναι το επόμενη κίνησή σου προσέγγισης αυτού του άνθρωπου. Και μου αρέσει, θα το πω κιόλας, είναι το καλό της ψυχιατρικής που μιλάμε για ανθρώπους, έτσι πως τους χαρακτηρίζουμε, και όχι για ασθενείς, όπως οι άλλες ειδικότητες θέλουν να τους παρουσιάζουν, ή ακόμα για μένα χειρότερα σαν περιστατικά. Εκεί είναι μια αλλοτρίωση, ας πούμε, της ανθρώπινης προσέγγισης του ιατρού στον συνάνθρωπό μας. Εκεί είμαι κάθετα αρνητικός και αντίθετος, και εδώ θα συμφωνήσω με τη χρήση του όρου άνθρωπος. Ξέρεις, πολλές φορές οι άνθρωποι που έρχονται θα πούν αισθάνομαι άσχημα με τον εαυτό μου γιατί δεν τα κατάφερα, γιατί δεν έχω τη δύναμη να σηκωθώ, θεωρώ ότι είμαι αδύναμος. Και εκεί αν σκεφτούμε η λέξη ασθενής, ενδεχομένως θα μπορούσε να ερμηνευτεί και σαν αυτόν τον άνθρωπο που στερείται το σθένος, που δεν έχει δύναμη. Στη δική μας την ειδικότητα η αλήθεια είναι ότι γνωρίζω ανθρώπους, και καθημερινά δεν είναι σπάνιο, που το βάρος που έχουν σηκώσει αυτοί οι άνθρωποι της ψυχικής διαταραχής, δεν θέλω να δοκιμάσω τα όρια μου, δεν θέλω να προκαλέσω κάτι που να με κάνει να δοκιμάσω τα όρια μου, μα δεν ξέρω αν θα το άντεχα. Συνεπώς δεν μπορούμε να μιλάμε για αδύναμους ανθρώπους, δεν μπορούμε να μιλάμε για ασθενείς με την κυριολεξία του όρου, και γενικά τους θέτω το ζήτημα ότι δεν είναι δύναμης ή αδυναμία στο ζήτημα, είναι κάτι άλλο, είναι χημικό. Στην πιο απλή διάσταση. Η πρώτη προσέγγιση λοιπόν που κάνω είναι ακριβώς επειδή ξέρω ότι κάποιος έχει έρθει πολύ επιφυλακτικός, έως και φοβισμένος να περάσει την πόρτα, με πολλή σκέψη κατά κανόνα, είναι ας το πούμε να ελαφρύνω το κλίμα χωρίς όμως να δείξω ότι θα πάρω ελαφριά την επίσκεψη αυτού του ανθρώπου. Δεν θα τον ρωτήσω απευθείας από τι πάσχει, θα προσπαθήσω να μάθω κάποια πράγματα για αυτόν. Για την κατάστασή του, για την οικογένειά του, για τη δουλειά του ενδεχομένως. Και κάποια στιγμή, μια ερώτηση που κάνω συνήθως, είναι ποιος κακός άνεμος σε φέρνει από εδώ σήμερα. Κάπως έτσι. Και εκεί θέλω να ακούσω το πρώτο πράγμα που θα μου πει. Έχει μεγάλη σημασία ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε για να έρθει να επισκεφθεί έναν ψυχίατρο. Συνήθως αυτό είναι, όχι δεν θα έλεγε κανένα συγκορυφή του παγόβουνου, μα είναι μια καλή αρχή για να πιάσεις μια συζήτηση. Από εκεί και έπειτα, όσο περνούν τα χρόνια και αποκτά κάποιος εμπειρία, είναι περισσότερο, προσπαθεί περισσότερο να την κάνει, να μην είναι μια καταγραφή συμπτωμάτων, παραδείγματος χάρη έχεις κακή διάθεση, μήπως δεν ευχαριστιέσαι τα πράγματα, μήπως πεινάς, μήπως τρως, μήπως δεν κοιμάσαι, μήπως κοιμάσαι πολύ. Θα ενταθούν μέσα στην πορεία, δηλαδή μια συνολική κουβέντα που αφορά τη ζωή του ανθρώπου. Αυτές οι ξύλινες ερωτήσεις νομίζω δεν δίνουν και πρόσφορο έδαφος να ανοιχτεί ο άνθρωπος μας, ή το ζητούμενο φαντάζομαι είναι αυτό. Να βγάλει την μαυρίλα που έχει από μέσα, να δει απέναντί σου τον εαυτό του. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θα έλεγα ότι θα ήταν καλύτερο να δει έναν άνθρωπο που δεν θα δυσκολευτεί να του μιλήσει. Δεν θα νιώσει ότι θα τον κρίνει. Πολύ βασικό. Ξέρεις, τα βιβλία έχουν μερικές πολύ ενδιαφέρουσες εκφράσεις. Γιατί φαντάσου, έρχεται ένας άνθρωπος που, παράδειγμα, αντιμετώπισε μια οικονομική καταστροφή. Προφανώς δεν φιλοδοξεί ότι η λύση θα είναι να βγάλω από το σιρτάρι με 100.000 ευρώ που εκείνη τη στιγμή έτυχε να έχω διαθέσιμα και να του δώσω λύνοντας το οικονομικό πρόβλημα. Δεν φιλοδοξεί αυτό. Αλλά θέλει να μιλήσει για τον εαυτό του, θέλει να μιλήσει σε κάποιον να τα πει, χωρίς αυτός ο κάποιος να του πει υπάρχουν και χειρότερα, μη στεναχωριέσαι, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Το έχει ακούσει αυτό χίλιες φορές. Λένε λοιπόν τα βιβλία κάπου ότι αν δεν έχεις κάτι πολύ πετυχημένο να πεις, που είσαι πολύ σίγουρος ότι θα ελαφρύνει την ψυχή του ανθρώπου με τον οποίο συνομιλείς, καλύτερα να μην πεις τίποτε. Άκου. Αυτός ο άνθρωπος έχει ανάγκη να ακουστεί. Δεν έχει ανάγκη εκείνη τη στιγμή από κουβέντες παρηγοριάς. Οπότε άκου, να είσαι γεμάτος αυτιά, έτσι λένε. Και λένε επίσης μια πολύ ωραία έκφραση οι Αγγλοσάξονες, ότι
ο άνθρωπος που θα έρθει και μόνο λέει, let him ventilate his emotions, δηλαδή ας τον να αερίσει τα συναισθήματά του. Σαν τα βρώμικα ρούχα, τα ρούχα που μυρίζουν και τα αερίζεις για να ξεμυρίσουν. Αυτό μπορεί να είναι ανακουφιστικό. Δεν θα πούμε ότι είναι θεραπευτικό, αλλά σε εκείνη τη στιγμή θα πρέπει ο άνθρωπος να νιώσει ότι είναι σε ένα περιβάλλον που δεν θα ακούσει κριτική. Το μη στεναχωριέσαι που λέμε. Πολλές φορές κάνω χιούμορ, έρχονται οι θεραπευόμενοι και συζητούμε και λέει: κουράστηκα να μου λένε μη στεναχωριέσαι και μην αγχώνεσαι. Λέω: όποιος το ξαναπεί, θα του πει αν έχει τον τρόπο, τη μέθοδο. Και αν την έχει, θα θες να μου την πεις και θα κάνουμε μια εταιρεία, θα τη στήσουμε. Εγώ θα την πουλάω έτσι και εσύ αλλιώς και θα βγάλουμε. Γιατί δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Το μη στεναχωριέσαι. Όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο που πάσχει από κατάθλιψη, ο πρώτος που θα ήθελε να μη στεναχωριέται είναι ο ίδιος ο Πάσχων. Αυτό το να κερδίσεις την εμπιστοσύνη, κάνεις κόπο και θέλεις να κερδίσεις με αυτούς τους τρόπους που μας είπες τον άνθρωπο για να ανοιχτεί, να μιλήσει και να ζητήσει βοήθεια. Γιατί το κάνει πιο εύκολα στον ψυχολόγο εν πρώτης και πολύ περισσότερο στον πνευματικό του. Mm-hmm. Καταρχήν στον πνευματικό θεωρώ ότι η σχέση με τον πνευματικό προϋποθέτει την εμπιστοσύνη. Συνεπώς εκεί προϋποθέτει την πίστη. Προϋποθέτει την πίστη σε αυτό που θα πάει να κάνει και σε αυτό που θα πει. Δηλαδή δεν εμπιστεύεται μόνο τον άνθρωπο πίσω από τον πνευματικό, αλλά εμπιστεύεται το Θεό. Εμπιστεύεται τη θρησκεία που πρεσβεύει. Εμπιστεύεται το πλαίσιο. Βέβαια, εννοείται ότι και ο πνευματικός με τη δική του έχει τεράστια, τεράστια σημασία. Πραγματικά έχω γνωρίσει, έχω ακούσει για ανθρώπους, όπως όλοι μας φαντάζομαι, αλλά που με έχουν κάνει τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση. Απίστευτη εντύπωση. Για το πώς προσεγγίζουν και πώς το μυαλό τους τα έχουν ξεκάθαρα και πολύ καλά τακτοποιημένα. Τώρα, για τον ψυχολόγο, εκτιμώ, γιατί ο ψυχολόγος συχνά δεν θα χρησιμοποιήσει την ξύλινη ιατρική γλώσσα. Δεν θα τον λούσει με ορολογίες, δεν θα προσπαθήσει να τον εντυπωσιάσει με νευροδιαβιβαστές, κυκλώματα του εγκεφάλου και ούτω καθεξής. Είναι πιο έρημος να τον ακούσει. Είναι περισσότερο αποστιγματισμένος. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια λιγότερο αρνητική προδιάθεση, μα δεν είναι μόνο αυτό. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο ψυχολόγος είναι πιο, και ειδικά ένας εκπαιδευμένος, καλά εκπαιδευμένος ψυχολόγος, πιο καλός στο να επικοινωνεί. Όταν αποφύγει. Δηλαδή, ο θεραπευόμενος δεν πρέπει να νιώσει ότι έρχεται, κατά τη γνώμη μου, ότι έρχεται ναι σε ένα ιατρικό περιβάλλον, αλλά ότι έχει απέναντί του έναν άνθρωπο. Δεν έχει απλά ένα γιατρό. Ξέρεις, Παύλο, πάρα πολύ καλά. Έχω ακούσει, θα μου επιτρέψει να το πω από δικού σου ασθενείς, που θα μπορούσες να έχεις, ας πούμε, την ξύλινη θέση του νευρολόγου, αξονική, μαγνητική, εγκεφαλογράφημα και οτιδήποτε άλλο, αλλά ότι συζητάς μαζί τους. Και επειδή έχω ασθενείς που έχουν επισκεφθεί το ιατρείο σου, αυτό που τους όθησε, δηλαδή στην ουσία ήταν η εμπιστοσύνη στον νευρολόγο, σε σένα. Ήρθαν σε μένα όχι γιατί ξαφνικά ανακάλυψαν την ψυχιατρική, αλλά γιατί τους το είπε ο κύριος Φυρινίδης. Και επειδή εμπιστεύονται, ήρθαν γιατί εμπιστεύονται. Κάπως έτσι είναι. Οπότε θεωρώ ότι εκεί είναι το ζήτημα, τοποθετείται κατά τη γνώμη μου. Και επομένως, με τους κατάλληλους χειρισμούς αποκαλύπτεις ότι αυτός ο άνθρωπος μάλλον πάσχει από κατάθλιψη. Τι είναι η κατάθλιψη? Η κατάθλιψη απλά δεν είναι, πολύ συχνά δεν είναι απλά κατάθλιψη. Δηλαδή η υποθυμία ή το καταθλιπτικό συνέστημα ενδεχομένως δεν είναι και το πιο σύνηθες στατιστικά τουλάχιστον σύμπτωμα. Μπορεί ένας άνθρωπος να μην νιώθει τίποτα, να το ρωτήσεις και να σου πει ότι νιώθω κενός. Αλλά έχει κατάθλιψη. Είναι λοιπόν μια κατάσταση ξεχωριστή από την απλή καθημερινή στεναχώρια. Το βασικό της χαρακτηριστικό, κατά τη γνώμη μου, και μέσα από την εμπειρία και μέσα από τα διαβάσματα, είναι η αδυναμία, ας το πούμε, του εγκεφάλου να παράξει θετικό συνέστημα για οτιδήποτε. Αυτό που ονομάζουμε ανειδονία, έλλειψη ευχαρίστησης από ακόμα και μικρές, αλλά προηγούμενα ευχάριστες δραστηριότητες. Απόλυτα ενδιαφέροντος για τον εαυτό και για τους άλλους. Παράδοξη, ανεξήγητη κόπωση, πάρα πολύ βασικό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί ενώ είναι σε αργία από τη δουλειά είναι τόσο κουρασμένοι, χωρίς να κάνουν τίποτα, επί παραδείγματι. Σαφέστατα έχει μια, συνοδεύεται πάρα πολύ συχνά
όπως όλες οι ψυχικές διαταραχές, για εμάς τους ψυχιάτρους, ο ύπνος είναι σαν το θερμόμετρο στον παθολόγο. Ένας κακός ύπνος, επαναλαμβανόμενα κακός ύπνος, πιθανώς υποκρύπτει κάποιο πρόβλημα. Πρόβλημα, όχι αρρώστια απαραίτητα, προβληματισμό θα ήταν πιο σωστή τοποθέτηση. Και από εκεί και πέρα, καθόλου σπάνιο δεν είναι οι ιδέες ενοχής, δηλαδή να νιώθουν ενοχικά για πράγματα με τα οποία προφανώς και δεν έχουν ευθύνη. Και δυστυχώς, σε ένα ποσοστό πάνω από 50%, οι ιδέες θανάτου, η επιθυμία θανάτου, η αυτοκτονικότητα, αλλά για να αντλήσεις αυτή την πληροφορία πρέπει να τη ρωτήσεις. Και πολύ συχνά λέω στους συναδέλφους μας, στους μη ψυχιάτρους συναδέλφους μας, ρωτήστε. Δεν θα του βάλετε εσείς την ιδέα. Ο άνθρωπος την έχει αυτή την ιδέα και περιμένει κάποιος επιτέλους να τον ρωτήσει. Πρέπει να ρωτήσουμε, αν σκέφτεται κάτι. Βοηθούν τα ερωτηματολόγια σε αυτή την κατάσταση? Τα ερωτηματολόγια στην πραγματικότητα δεν θα έλεγα ότι βοηθούν τόσο πολύ στη διάγνωση. Βοηθούν στην ποσοτικοποίηση. Δηλαδή, αν θέλουμε να αποτυπώσουμε σε ένα νούμερο, να το πούμε έτσι, την ένταση της κατάθλιψης. Υπάρχουν όμως ερωτηματολόγια προσαρμοσμένα ακριβώς στο να κάνουν αυτό που λέμε προσυμπτωματική διάγνωση. Δηλαδή από έναν όγκο ανθρώπων, απαντώντας σε απλά ερωτηματολόγια, με 5 ερωτήσεις, με 9 ερωτήσεις, λοιπόν, που αφορούν τα βασικά συμπτώματα της κατάθλιψης, αυτοί οι άνθρωποι που θα απαντήσουν θετικά σε αυτά, δηλαδή καταφατικά σε αυτά, κατευθείαν έχουμε από έναν αρκετά μεγάλο όγκο προσερχόμενων προς εξέταση ανθρώπων, καταλήξει σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό ανθρώπων που πιθανώς πάσχουν από κατάθλιψη. Οπότε με αυτή την έννοια, αυτά τα ερωτηματολόγια βοηθούν. Υπάρχουν και τα πρώτα αυτά που ανέφερα, που ποσοτικοποιούν την κατάθλιψη, αν θέλουμε να έχουμε και να καταγράφουμε την εξέλιξή της στο βάθος της θεραπείας. Κάνοντας μία πρώτη επίσκεψη, ρωτάμε τον άνθρωπό μας, είπαμε κάποιες κουβέντες, μιλήσαμε για τα προσωπικά μου και αυτά, δεν μου έκανε τίποτε άλλο. Πώς τον πείθουμε να έρθει την δεύτερη φορά? Περισσότερο διερευνούμε λίγο το τι είναι αυτό που προσδοκούσε ερχόμενος, τι είχε στο μυαλό του, τι θα μπορούσε να περιμένει. Έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι, παραδείγματος χάρη, οι προσδοκίες του ήταν διαφορετικές, ότι περίμενε κάποιο τύπου μαγική παρέμβαση. Μα δυστυχώς δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Αλλά κυριότερα αυτό, το γιατί δεν συνάντησε τις προσδοκίες. Συχνά μπορεί να βρούμε ότι υπήρξε μία ασυμφωνία χαρακτήρων, να το θέσω έτσι. Πολλές φορές λέω στους θεραπευόμενους ότι μπορείς να πας στον παθολόγο γιατί είναι ο καλύτερος παθολόγος που υπάρχει. Μπορεί να μην ταιριάξει μαζί του σαν άνθρωπος, αλλά θα πας γιατί είναι ο καλύτερος παθολόγος που υπήρξε. Στον ψυχίατρο, επειδή ακριβώς είναι μια πιο προσωπική σχέση, θες να υπάρχει και μια συμφωνία χαρακτήρων. Κάπως να εμπιστευτείς, να αρχίσεις να εμπιστεύεσαι, να μπορείς να ανοιχτείς, να μπορείς να νιώσεις ασφαλής. Ίσως ένας άνθρωπος που δεν θέλει να ξανάρθει είναι γιατί ακριβώς δεν ένιωσε αυτό το τέριασμα. Αλλά η πρώτη ερώτηση που θα έκανα εγώ αν το συνέντρωσα θα ήταν τι προσδοκούσες αλήθεια να εισπράξεις σε μια πρώτη επαφή. Κάπως έτσι. Ένας άλλος λόγος που δεν θέλει να συνεχίζει, παρόλο που καταλαβαίνει το πρόβλημά του και το έχεις επισημάνει και εσύ, είναι η θεραπεία του. Δηλαδή, πήγαμε, έδωσε φάρμακα, τα ψυχοφάρμακα αυτά. Πώς τον πείθεις να πάρει φάρμακο? Αυτό που εξηγώ, και γιατί προφανώς θέλω να αποφύγω τις σκέψεις που ήδη υπάρχουν μέσα στο μυαλό των ανθρώπων όταν ακούν τη λέξη φάρμακο, γιατί το φάρμακο που θα συστήσεις στην ψυχιατρική κατευθείαν βαραίνει την αρρώστια. Δηλαδή, πιστεύει ο άνθρωπος ότι αν πάρει φάρμακο, πήρε τη στάμπα ότι είναι βαρύτερα άρρωστος. Που δεν είναι έτσι. Τα φάρμακα βοηθούν στην ανακούφιση συμπτωμάτων, κατ' επέκταση της διαταραχής, αλλά αυτό που πάντα θα πεις σε έναν άνθρωπο, ότι κοίταξε να δεις φίλε μου, θα γίνεις καλύτερα πιθανότατα από το φάρμακο, αυτό ή το επόμενο, γιατί υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που δεν θα απαντήσουν στην πρώτη επιλογή του φαρμάκου. Όμως η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημά σου δεν θα λυθεί σε βάθος. Εκείνο είναι ένα ψυχοθεραπευτικό κομμάτι. Δηλαδή το φάρμακο είναι πολύ χρήσιμο, δεν αλλάζει την προσωπικότητά σου, δεν σε κάνει άλλο άνθρωπο, ανακουφίζει βαθιά και αποτελεσματικά τα συμπτώματα, αλλά
Αυτό περισσότερο δηλαδή θα το πω με την προσδοκία ότι δεν θα θεωρήσει, γιατί δεν είναι έτσι, πως το φάρμακο θα μπει και θα τον αλλοιώσει σαν χαρακτήρα. Όμως θα βοηθήσει. Δηλαδή τους δίνω το παράδειγμα λίγο του ακροβάτη, ξέρεις. Και τους λέω ότι για όσους είμαστε αυτής της ηλικιακής κλάσης και ίσως βλέπαμε στην τηλεόραση τσίρκο, βλέπαμε τους ακροβάτες που ανέβαιναν στους στήλους, τους ψηλούς και επιδούσαν από το ένα σκηνή στο άλλο και πάντοτε είχαν από κάτω ένα δίκτυο ασφαλείας. Και λέω ότι στη ζωή μας θα χρειαστεί να κάνουμε αλλαγές, ενδεχομένως μέσω της ψυχοθεραπείας, είναι ένα πρόσφορο μέσον, αλλά το φάρμακο θα σε βοηθήσει σαν το δίκτυο ασφαλείας. Όταν θα αγχωθείς να κάνεις μια αλλαγή, δεν θα φοβάσαι να μην συντριβείς, μην πέσεις και συντριβείς. Είναι αυτό. Περισσότεροι και φυσικά, επειδή υπάρχει η δυνατότητα της ενημέρωσης πια, καλής και κακής, από τα μέσα, είτε από το ίντερνετ ή οτιδήποτε, και στους πιο νέους ανθρώπους ή σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικιών, που έχουν τη διάθεση να μάθουν και να ακούσουν τι είναι αυτό που θα πάρουν, προσπαθώ να, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους, να τους εξηγήσω τι είναι αυτό και τι θα κάνει. Ότι δεν σου δίνει κάποια ουσία που σου λείπει, δεν σου παίρνει κάποια ουσία σε περίσσια, αλλά θα βάλει τα πράγματα σε μία σειρά. Αυτό κάνει. Όπως πολύ καλά επισήμανες, πάρα πολλές ειδικότητες χρησιμοποιούν το αντικαταθλιπτικό για να καλύψουν δικά τους κενά, είτε διαγνωστικά είτε συμπτωματικά, και δίνοντας με ευχέρεια και χωρίς φόβο ή πάθος ο ίδιος ασθενής να τα λαμβάνει. Βλέπουμε στους καρδιολόγους, επειδή ανεβαίνει λίγο η πίεση, υπάρχει κάποια ταχυκαρδία, χωρίς δεύτερη κουβέντα, να δίνουν ακόμα χειρότερα φάρμακα από το αντικαταθλιπτικό, το οποίο είναι ένα φάρμακο, όπως είναι το φάρμακο για το ζάχαρο, τη χοληστερίνη, ναρκωτικά. Των γνωστών ναρκωτικών, με την κόκκινη γραμμή, οποιασδήποτε φύσης, και έρχονται οι ασθενείς για κάποιο λόγο και ρωτάμε γιατί πήρες αυτό, και λέει ναι, γιατί είχα πρόβλημα με το έντερο, μου το έδωσε ο καρδιολόγος, μου το έδωσε ο παθολόγος γιατί πονούσε το κεφάλι μου, ή χίλια δυο άλλα. Το δέχονται και το παίρνουν και το κάνουν τελικά κτήμα τους και δεν θέλουν να το αφήσουν πια. Βλέπουμε δηλαδή αυτό τον παραλογισμό, ένα τέτοιο ναρκωτικό που δημιουργεί πολλά προβλήματα στον εγκέφαλο αύριο, από μία ανοϊκή διαταραχή έως μία εγκεφαλοπάθεια που δεν θα έχει γυρισμό. Να θυμίσουμε ναρκωτικό ή ο ναρκωμανής, ξέρουμε όταν ο νέος άνθρωπος φτάνει ο ναρκωμανής σε αυτό το σημείο, φανταζόμαστε οι πιο μεγάλοι και ηλικιωμένοι όταν παίρνουν ναρκωτικά, που είναι ναρκωτικά, το καταλαβαίνουν κιόλας και το ξέρουν, σαν τη τσιγάρα που λέει μην καπνίζεις, έτσι και το φάρμακο έχει κόκκινη γραμμή αλλά είναι ναρκωτικό. Ναι, αλλά λέει έτσι κοιμάμαι, έτσι πέφτει η πίεσή μου, έτσι κάνω. Το δέχονται απερίφραστα, ενώ ο άνθρωπος που το χρειάζεται δείχνει αυτή την άρνηση. Εδώ όμως θα πούμε ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι πραγματικά ωφελούνται, πείθονται, ωφελούνται, γιατί καταλαβαίνουν ότι γίνομαι καλά και δεν θέλουν μετά να το αποχωριστούν. Ναι. Είναι ένα δύσκολο στάδιο ο αποχωρισμός από το φάρμακο γενικότερα και ειδικά από ένα αποτελεσματικό φάρμακο. Έχω βρεθεί στην παράξενη θέση εγώ σαν ψυχίατρος να προσπαθώ να πείσω τον θεραπευόμενο ότι πρέπει να σταματήσουμε την αγωγή γιατί πέρασε ο καιρός, γιατί τα πράγματα είναι καλά, γιατί τα φάρμακα, τους λέω κάνοντας λίγο χιούμορ, δεν είναι καραμέλες, δεν πάβουν να είναι χημικά, είναι ξένα προς το σώμα. Αν δεν το χρειάζεσαι, γιατί να το πάρεις. Και εκεί ίσως συναντώ, ας πούμε, το φόβο τους ακριβώς, ναι, και τώρα που θα μείνω χωρίς, πώς θα είναι. Στο πρώτο θέμα που έθιξες, στο κομμάτι, ας πούμε, των, ας το πούμε, ηρεμιστικών ή οτιδήποτε, ναι, γίνεται κατάχρηση. Είναι φάρμακα που έχουν θέση τη θεραπευτική, αλλά όταν λέμε θέση, δεν εννοούμε επουδενή την κατάσταση, το παίρνω και ξεχνώ να το διακόψω. Ο θεραπευόμενος από μόνος του όμως, δύσκολα θα διακόψει. Πολλές φορές τους λέω, είναι σαν να βάλεις έναν άνθρωπο που πάθει ισχύ από ζάχαρο, να τον κλειδώσεις σε ένα μεγάλο ζαχαροπλαστείο, να μην είναι κανένας μάρτυρας και να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει για ώρες. Πόσο θα αντισταθεί αυτός ο άνθρωπος στα υπέροχα γλυκά. Συνεπώς, πρέπει όταν δίνονται να δίνονται με αυστηρό χρονοδιάγραμμα, υπό πραγματικά αυστηρή παρακολούθηση, δεν είναι, και μιλώ πάντα για τα ηρεμιστικά, αγχολητικά, είναι χρήσιμα για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα για να καλύψουν ειδικά τον χρόνο που ακόμα το αντικαταθλιπτικό δεν θα είναι δραστικό, χρειάζεται κάποιες εβδομάδες για να αναπτύξει τη δράση του,
μα δεν το βάζουμε και το ξεχνάμε. Δεν είναι ποτέ σε αυτή τη λογική, το θυμόμαστε, το σημειώνουμε καλά στις σημειώσεις μας, ότι πρέπει να έχει μια ημερομηνία λήξεως. Πολλές φορές προσπαθώ να εξηγήσω στους ανθρώπους ότι το ηρεμιστικό είναι σαν το αντιπυρετικό στην αμυγδαλίτιδα, χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα, αλλά το αντικαταθλιπτικό είναι το αντιβιωτικό. Δηλαδή θα πρέπει για να μην πονάς, για να μην πριστούν οι αμυγδαλές σου, να πάρεις αντιβιωτικά. Και μετά δεν χρειάζεσαι φυσικά κανένα αντιπυρετικό, γιατί πλέον δεν νοσείς. Μόνο έτσι πείθονται αυτοί οι άνθρωποι ότι πράγματι είχα μεγάλο πρόβλημα, το καταλάβαινα αλλά δεν ήθελα να το πω για τους λόγους που αναλύσαμε, και πείθονται ότι ναι, υπάρχει και θεραπεία με αυτόν τον τρόπο και πράγματι το δέχονται και φτάνουμε και σε αυτά τα ακραία φαινόμενα. Δεν θέλω να ξαναγυρίσω εκείνη την κατάσταση που ήταν τόσο τρομερή για μένα. Τελικά ανοίγεται ο ασθενής μας. Από εκεί και ύστερα θα ήθελα να πούμε και πάλι, η κατάθλιψη είναι άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς η κατάθλιψη για αυτόν που τη βιώνει είναι άσχημη. Είναι πολύ άσχημη. Δεν είναι, για να μην τρομάξουμε τους τηλεθεατές, δεν είναι συνολικά, παραμένει κακή, αλλά δεν είναι ανυπόφορη για όλους τους πάσχοντες ανθρώπους. Εν τούτης, σοκαρίστηκα, δύο φορές έχω σοκαριστεί, πραγματικά, στην δουλειά επάνω, ακούγοντας δύο διαφορετικούς ανθρώπους σε φάση κατάθλιψης να μου πούν το συγκλονιστικό, γιατρέ, θα προτιμούσα να είχα καρκίνο. Και την πρώτη φορά δεν κατάλαβα αν άκουσα σωστά και ξαναρώτησα, αλλά τη δεύτερη φορά από έναν εντελώς διαφορετικό άνθρωπο, όταν άκουσα την ίδια έκφραση, κατάλαβα, αυτές ήταν στις αρχές της ειδικότητας, το πόσο επώδυνο είναι το σύνδρομο, η διαταραχή. Είναι γενικά λοιπόν άσχημη, έχει διαβαθμίσεις, η αλήθεια είναι. Ισχύει ο κανόνας ότι το όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι είναι μια κατάσταση για τον εγκέφαλο τοξική. Καταστρέφει νευρικά κύτταρα. Έχουμε πάρα πολλά, ξέρεις καλύτερα από μένα, δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα, αλλά υπάρχει ένα όριο. Οπότε η ταχύτερη παρέμβαση και η αποτελεσματικότερη παρέμβαση σώζει κομμάτια του εγκεφάλου. Και αν αυτό θα ήταν ένα αρκετά πιστικό επιχείρημα, ούτως ώστε κάποιος έγκαιρα και αποτελεσματικά να κάνει κάτι. Όμως για αρκετούς ανθρώπους, για να μην τρομάξουμε όπως είπαμε κανέναν, είναι μια κατάσταση, ναι μεν σημαντικότατης δυσφορίας, αλλά που μπορεί ο διπλανός μας να έχει κατάθλιψη, αλλά να έρχεται στη δουλειά, ακόμα και αν είναι η κατάθλιψη του ελαφράς μορφής, να είναι και σχετικά παραγωγικός και να μην πάρουμε είδηση καν και μέσα στην ίδια την οικογένεια. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Επομένως η κατάθλιψη είναι με η γενικότερη ομπρέλα, με τις ακτίνες που τη συγκρατούν, που είναι διάφορα είδη και πρέπει να γίνει διάγνωση ποιο ακριβώς είδος κατάθλιψης έχουμε. Γι' αυτό πηγαίνουμε στον ειδικό γιατρό που είναι μόνο ο ψυχιατρός μας και από εκεί και ύστερα να δώσουμε την κατάλληλη αγωγή με τις λιγότερες παρενέργειες και αποτελεσματική. Και σε όλα αυτά χρειαζόμαστε τη συνεργασία του ασθενούς. Πώς την κερδίζουμε αυτή τη συνεργασία, γιατί αυτό που ακούμε είναι εγώ πήρα και το φάρμακο, έχει ένα μήνα, δεν κατάλαβα τίποτα. Πρώτα απ' όλα κάνοντας ένα πολύ σαφές πλάνο, παρουσιάζοντας ένα πολύ σαφές πλάνο. Τι περιμένω και πότε το περιμένω. Οπότε ο άνθρωπος είναι λίγο στην πραγματικότητα συνεργάτης μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν του αναθέτει και την ευθύνη να ενημερώνει έγκαιρα και να ενημερώνει σωστά. Όταν του λες τι είναι αυτό που ακριβώς περιμένεις. Το δεύτερο βήμα φυσικά είναι ότι βάζεις σαν θεραπευτής τα όρια. Τα όρια είναι ότι προφανώς ένα φάρμακο δεν μπορεί επάπειρο κάποιος να το παίρνει χωρίς να περιμένει και να περιμένει τη βελτίωση που δεν έρχεται. Υπάρχουν πολύ σαφή και πάρα πολύ καθορισμένα τέτοια όρια. Για παράδειγμα, ο μήνας που έθεσες, οι 4 εβδομάδες, είναι ένα όριο που θα πρέπει να έχουμε δει κάτι από το φάρμακο. Αν δεν δούμε τίποτα, λέω κάποιες φορές στους θεραπευόμενους, αν δεν κουνηθεί ούτε φύλλο, τότε κάτι συμβαίνει. Μπορεί να έχω κάνει εγώ λάθος διάγνωση. Μπορεί εσύ, φίλε μου, να μην παίρνεις το φάρμακο σωστά ή να μην το παίρνεις εσύ καθόλου. Σημαντικό ποσοστό. Μπορεί να είναι όχι το κατάλληλο φάρμακο, μπορεί να είναι όχι η κατάλληλη δόση. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα δούμε πάνω στο μήνα. Αν κάτι δεν πάει σωστά, πρέπει να το δούμε επειγόντως.
στους φοιτητές σου, στους νέους ψυχιάτρους, αυτό ακριβώς διδάσκεις, τη σύγχρονη ψυχιατρική, απεκδιώμενη από τις αμαρτίες του παρελθόντος, βασιζόμενη σε επιστημονικά πρότυπα και αποδείξεις, και γι' αυτό χρησιμοποιείς κατάλληλα και την ψυχοφαρμακολογία και όχι ας δώσω αυτό, ας δώσω εκείνο που κάνουν οι άλλες ειδικότητες που αναψηλαφούν αυτά. Ένα τόσο σοβαρό θέμα της κατάθλιψης, πάρα πολύ όμορφα μας εξήγησε, ενώ το καταλαβαίνει ενδόμηχο ο ασθενής, δεν θέλει να το παραδεχθεί και δεν το αντιμετωπίζει όπως θα αντιμετώπιζε πολύ ελαφρύτερα προβλήματα, δηλαδή μια μικρή αύξηση της πίεσης ή του ζαχάρου, της χοληστερίνης, ακόμα του ουρικού οξέως ή οτιδήποτε, που με τυφλά μάτια παίρνει το οτιδήποτε και χωρίς πολλά ερωτηματικά θα κάνει 1000 εξετάσεις που θα τον ταλαιπωρήσουν, θα κάνει επισκέψεις στους αντίστοιχους γιατρούς, ενώ εδώ που έχουμε πραγματικό θέμα δεν πηγαίνει και εξηγήσαμε τους λόγους γιατί συμβαίνει αυτό και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η ίδια η ασθένεια στην συμπεριφορά που έχει και αυτός. Μερικές φορές, εκτός από όλα αυτά, η άρνησή του είναι και το οικονομικό. Σε όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ειδικά ο τομέας της ψυχικής υγείας, ως το δημόσιο, έχει βλαφτεί, έχει πρακτικά βληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ένα ακόμα είναι αυτό που δυσκολεύει, είναι ένα ακόμα γεγονός που δυσκολεύει τα πράγματα, η μειωμένη έτσι, δυνατότητα πρόσβασης για ένα τόσο τόσο συχνή διαταραχή στις δημόσιες υπηρεσίες, δομές μάλλον ψυχικής υγείας, οι οποίες όμως, να τονίσω ότι κάνουν καλή δουλειά, δίνουν αγώνα. Εν τούτοις το οικονομικό παραμένει και στα χρόνια της κρίσης επίσης σίγουρα έχει μειωθεί η δυνατότητα των ανθρώπων να πηγαίνουν σε γιατρούς, να επισκέπτονται ιδιωτικά γιατρούς. Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία μου είναι ότι όταν κάποιος θεωρήσει ότι αξίζει τον κόπο, θα το κάνει. Αλλά θα επιμείνω, επειδή είναι, η κατάθλιψη είναι μια ψυχοπαθολογική κατάσταση, μια διαταραχή που κάλλιστα μπορεί να αντιμετωπιστεί για πολύ κόσμο στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, ας την αντιμετωπιστεί από τον πρωτοβάθμιο γιατρό, αν αποτύχει ένα φάρμακο που θα δοκιμάσει, τότε να τον παραπέμψει, ας κρατήσει το φάρμακο 4, maximum 6 εβδομάδες, αν αποτύχει ας τον παραπέμψει. Αλλά είναι προτιμότερο να αντιμετωπιστεί εκεί, πολλοί άνθρωποι θα σωθούν και όποιος δεν αντιμετωπιστεί, όποιος θέλει κάτι πιο ειδικό, όποιος θα χρειαστεί ψυχοθεραπεία, όποιος θέλει να κάνει ψυχοθεραπεία, θα έρθει στον ειδικό παραπεμπόμενος. Δήμος Δημέλης, ο σύγχρονος δούριος ύπος, όπως καταλάβατε, ακόμα και της ίδιας του της ειδικότητας ψυχιατρικής, προσπαθεί να γκρεμίσει όχι μόνο τύχη αλλά και περιφράξεις ψυχιατρίων και ψυχιατρικών ιατρίων μέσα από μια σύγχρονη ματιά για να μπορέσει να βοηθήσει πραγματικά έναν άνθρωπο που δεν δέχομαι ότι την κατάθλιψη θα τη βιώνει σαν μια διαρκή κατάρα αλλά σαν κάτι παροδικό που με τη βοήθεια πλέον έτσι όπως την θέσαμε ενός πολυχρησιμοποιημένου και πολυσυζητημένου θέματος μπορέσουμε να έχουμε μια νέα προσέγγιση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευγνωμονούμε αυτή την προσέγγιση και ειδικά αυτοί οι άνθρωποι, πώς είχαμε τους κρυφοχριστιανούς, οι κρυφοασθενείς, επιτέλους να βγουν έξω, να μεταδώσουν αυτό που ζουν, τη μαυρίλα τους, για να μπορέσουν να λυτρωθούν επιτέλους χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας έκανε σήμερα για αυτή την τόσο ουσιαστική και μεστή κουβέντα που είχαμε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω, Παύλο, ξανά, να ευχαριστήσω το κανάλι για τη φιλοξενία, την πολύ θερμή φιλοξενία, την ευκαιρία που μου έδωσες. Ήταν μια συζήτηση που πραγματικά την απόλαυσα. Ήταν πέρα από τα στεγνά επιστημονικά δεδομένα και μου έδωσες την ευκαιρία να πω πράγματα πέρα από ποσοστά θεραπείες και αποτελεσματικότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένοι μου, δυστυχώς ήρθε η ώρα να αποχωριστούμε από το ζεστό οικείο δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης του μεγάλου σπιτιού της 4Ε.
Να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι.